Κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στα Ελτά του Βόλου. Πρόκειται για εργαζόμενο σε τμήμα του δεύτερου ορόφου που κόλλησε τον ιό από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ τον ιό έχει κολλήσει και ο ηλικιωμένος πατέρας του. Το τμήμα του σφραγίστηκε και σήμερα έγινε απολύμανση. Λήφθηκαν επίσης δείγματα από 6 συναδέλφους του που θα μείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες, ενώ η κεντρική υπηρεσία των Ελτά θα λειτουργεί κανονικά. Το τμήμα όπου εργάζεται ο υπάλληλος θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα. Ο ίδιος είναι ασυμπτωματικός και κανένα άλλο μέλος από την οικογένειά του εκτός του πατέρα του δεν έχει νοσήσει. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η ηλικιωμένο μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου των Ελτά που ασθένησε πρώτο έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες αφού κόλλησε τον κορονοϊό μέσα στο νοσοκομείο του Βόλου από επίσης ηλικιωμένο πρόσωπο που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. Μετά τα συγκεκριμένα περιστατικά απαγορεύτηκε το επισκεπτήριο στο νοσοκομείο του Βόλου. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο που θα είναι αποτελεσματικό και θα δημιουργήσει την ανοσία γέλης που θέλουμε να δημιουργηθεί για να υπάρξει αυτό το προστατευτικό δίκτυο για τους ανθρώπους που πιθανόν θα προσβληθούν από τον ιό. Μέχρι τότε λοιπόν αυτό μας διδάσκει τώρα αυτή η κατάσταση είναι ότι κανένας δεν είναι στο πυροβλήτη. Στο μεταξύ ο κορονοϊός χτύπησε το αστυνομικό τμήμα της Κιάθου όπου καταγράφηκαν 2 κρούσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εχνηλάτηση των επαφών του δόκιμα στη φύλακα, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από ταξίδι, διαπιστώθηκε ότι προσβλήθηκε από τον ιό και ο διοικητής του τμήματος, ο οποίος υποβλήθηκε σε rapid test και βρέθηκε θετικός. Ο διοικητής τέθηκε σε 14ήμερο αυτοπεριορισμό, ενώ σε καραντίνα μπήκαν οι στενές επαφές από την υπηρεσία τόσο του ίδιου όσο και του δόκιμα στη φύλακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 13 αστυνομικοί υποβλήθηκαν χθες σε δειγματοληψία για να διαπιστωθεί αν είναι θετικοί ή όχι στον κορονοϊό. Ο δόκιμος σας στη φύλακα φιλοξενείται σε ξενοδοχείο καραντίνας όπως άλλοι 2 από τις στενές του επαφές. Οι υπόλοιποι έχουν τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι τους. Απομονώθηκε όπως και 3 συναδελφοί του. Φροντίσαμε να βρεθούν 3 καταλήμματα διότι έμεναν με κάποιους άλλους συναδελφούς τους μαζί. Απομονώθηκαν λοιπόν και οι 3 συναδελφοί του. Και επίσης κάναμε απολύμανση τόσο στο τμήμα όσο και στα περιπολικά.